Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, χρονιά πολλά, Δευτέρα του Πάσχα, 20 Απριλίου 2020. Είπαμε, ε, δεν είχαμε vlog το, το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή της Ανάστασης κανονικά, αλλά από τη Δευτέρα ερχόμα, επιστρέφουμε κανονικά στα mail μας. Σήμερα έχουμε μια επιστολή από μια νεαρή κοπέλα, 22 μόνων χρονών, η οποία λέει ότι ανυπομονεί να κάνει οικογένεια με το φίλο της στα 22. Γεια σας κυρία Θέκλα, γεια σου αγάπη μου. Σας γνώρισα μέσω των βίντεο σας στο YouTube και σας παρακολουθώ συνεχώς. Έτσι και εγώ πήρα την απόφαση να σας στείλω. Μήπως και μπορέσετε να με συμβουλέψετε. Τώρα να δούμε αν θα μπορέσω να σας συμβουλέψω. Μήπως. Είμαι 22 ετών και έχω μια σχέση εδώ και 6 χρόνια. Αυτό είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο από εμένα. Δηλαδή, είσαι σε σχέση μαζί του από τα 16 σου και τώρα είσαι 22. Αυτός είναι ένα ήρεμος χαρακτήρας με χιούμορ. Εγώ από την άλλη είμαι πιο έντονη προσωπικότητα και έτσι τα βρίσκουμε. Χα! Και βάζει και μια φατ... φατσούλα που γελάει. Έχουμε ίδια γούστα και γι' αυτό τα βγαίνουμε περνάμε καλά. Ε, αυτό μας έλειπε στα 22 εσύ και στα 23 αυτός. Να μην είχατε διαγούστα και όταν βγαίνατε έξω δεν περνούσατε καλά. Έχουμε περάσει από πολλές φάσεις και προσωπικά άλλα και σχεσιακά, παρόλα αυτά δεν έχουμε χωρίσει. Και όταν λέω πολλές φάσεις, ενώ πανελληνίες, σπουδέ σε διαφορετικές πόλεις και τώρα εργασία και συγκατοίκηση. Και βάζεις σε όλες σου τις φράσεις θαυμαστικό, τόσο μικρούλα είσαι και τόσο αισιόδοξη. Σοβαρούς τσακωμούς δεν είχαμε ποτέ, εκτός από μια φορά πριν τρία χρόνια που θέλαμε λίγο χρόνο χωρίς βέβαια να τσακωθούμε, πάλι βάζεις θαυμαστικό και οι δυο έχουμε αντιμετωπίσει οικογενειακά προβλήματα. Εμένα οι γονεί μου είναι χωρισμένοι εδώ και τρία χρόνια μετά από πολλή προσπάθεια να το κρατήσουν, άρα καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο και για μένα και για την αδελφή μου, καθώ δεν πετύχαινε καμία προσπάθεια του. Λυπάμαι γι' αυτό που πέρασε. Και αυτό ζει χωρί τη μητέρα του εδώ και αρκετά χρόνια, καθώ του παράτησε, με ένα πατέρα που ναι, μεν το έχει παλέψει πολύ, που ναι, μεν το έχει παλέψει πολύ, αλλά και αυτό όσο μπορεί. Με τρία παιδιά μόνο του. Δεν μου στάθηκε κανεί άλλος τόσο πολύ όταν χώρισαν οι δικοί μου και το εκτιμώ αυτό. Πάλι θαυμαστικό. Έχω κάνει και ένα χρόνο ψυχοθεραπεία και βοήθησε πολύ. Θαυμαστικό. Όπως και εγώ το έχω σταθεί σε πολλά όλα αυτά τα χρόνια, τρει Στο τώρα λοιπόν. Στη συγκατοίκηση δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ταιριάζουμε πολύ και στην καθημερινότητα περνούμε ωραία, με τρεις τελείες. Είναι ιδιότροπος και αυτό το γράφεις με κεφαλαία, μόνο με τα δικά του πράγματα. Ό,τι θέλει γι' αυτόν το κάνει μόνος του και δεν με ενοχλεί. Θαυμαστικό. Μέχρι και καμένο άνω στο φαΐ μου έχει φάει και μου έλεγε πως ήταν μια χαρά. Η Γε, γελαστή φατσούλα, φατσούλα που γελάει. Εγώ από τη στιγμή που χώρισαν οι δική μου, μου έχει δημιουργηθεί ανάγκη να φτιάξω τη δική μου οικογένεια. Από 19 ετών. Και αυτό είναι πολύ έντονο και δεν μπορώ να το ησυχάσω μέσα μου. Τελίτσες. Πιστεύω πως γίνεται πιο έντονο λόγω σχέσης. Σταυμαστικό και μέσα στην παρένθεση δεν ξέρω. Εγώ εργάζομαι σε γραφείο και αυτό επειδή δεν έχει κάνει ακόμα στρατό, μόλις βγει, επειδή ο πατέρας του έχει περιουσία, θέλει να αναλάβει ένα μερίδιο από το οποίο θα μπορεί να ζει και να το επεκτείνει. Είναι δύσκολα τα οικονομικά, αλλά θέλει να δουλέψει και να τα καταφέρει. Κάνουμε σχέδια για το μέλλον, καθώς και αυτός θα ήθελε ένα παιδί, αλλά μου λέει να μην βιαστούμε, γιατί θέλει να έχει μια σιγουριά σε δουλειά και εισόδημα θαυμαστικό. Καλά σου λέει, πολύ καλά σου λέει. Και δεν είναι μόνο η σιγουριά στη δουλειά και το εισόδημα που παίζει ρόλο για να κάνει παιδί, αλλά να είναι όριμοι και οι γονείς που το κάνουν. Και εσείς στα 22 και αυτό στα 23 ακόμη δεν είστε όριμοι για γονείς. Θα σε απογοητεύσω, ακόμη δεν είστε όριμη. Προσπαθώ μέσα μου να μην το σκέφτομαι και να το ερεμώ, αλλά κάποιες φορές δεν γίνεται. Τελίτσες. Θέλω πάρα πολύ να γίνω νέα μαμά και ειδικά με αυτόν τον άνθρωπο. Τελίτσες. Πάντα μου έλεγε η μαμά μου από πολύ μικρή ότι ήμουν πιο όριμη για την ηλικία μου, πρώτο παιδί, και το έχω καταλάβει κι εγώ, καθώς δεν πάω με την ηλικία μου, αλλά δεν με νοιάζει. Εδώ που πρέπει να βάλεις τελίτσες δεν έβαλες, ούτε θαυμαστικό έβαλες. Τελεία μόνο έπαιρνε. Έχω ζήσει φοιτητική ζωή, εξόδου, εκδρομέ, στα πάντα. Έχει ζήσει τα πάντα μέχρι τα 22, σου είσαι σίγουρη κορί. Πότε γεννήθηκε, το 1900 και μέχρι τα 22 σου θα σου τα πάντα. Δεν είναι επιπόλαιο, το σκέφτομαι παραπάνω από ένα χρόνο τόσο έντονα. Το γεγονό ότι το σκέφτεσαι έντονα για ένα χρόνο το κάνει να μην είναι επιπόλαιο. Το κάνει να είναι ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί. Αλλά το να μην είναι επιπόλαιη πράξη το να γίνει μαμά 22 νομίζω να το, να το αναιρεί το γεγονό ότι το σκέφτεσαι για ένα χρόνο. Και όσο το σκέφτομαι, τόσο μ' αρέσει με όλε τι δυσκολίε που έχει ένα παιδί θαυμαστικό. Άμα μαζί από κοντά τι δυσκολίε που έχει ένα παιδί, θα βάζει θαυμαστικά. Θα βάζει εκείνε τι τρομαγμένε τι φατσούλε. Φρόνημα. Θα τα πω. Δεν πιστεύω ότι θα μου στερήσει πράγματα. Αντιθέτω, θέλω να ζήσω αυτή τη ζωή. Το δεν πιστεύει ότι θα σου στερήσει πράγματα από το τι θα συμβεί στην πραγματικότητα απέχουν παρασάγκα μεταξύ του. Απέχουν πάρα πολύ μεταξύ του το τι πιστεύει και το τι έχει εξειδανικευμένο μέσα στο μυαλό σου από τη ρεαλιστική πραγματικότητα. Είμαι συνειδητοποιημένη γι' αυτό και ξέρω ότι δεν είναι όλα εύκολα με ένα παιδί. Ξέρει θεωρητικά, πρακτικά δεν ξέρει. Αλλά θα τα καταφέρω γιατί έχω πολλή όρεξη και ενέργεια και συνεργάσιμο σύντροφο. Και γράφει μέσα στην παρέθεση. Τον εξετάζω με τον τρόπο μου, να δω τι παίζει και βάζει και θαυμαστικό. Κόρη είσαι μητσά, σταμάτα. Είσαι μικρή. Κόρη είσαι μικρή, σταμάτα. Σχεδόν όλοι μου συγγενεί είναι όχι και τόσο επιτυχημένου γάμου. Καλά, η σύνταξή σου είναι λίγο περίεργη. Και ό,τι και να πω το απορρίπτω. Και μου λένε πω δεν αξίζει από τόσο μικρή να το κάνω και πω θα χάσω πολλά. Καλά σου λένε. Βρίσκει εσύ μέσα στο μυαλό σου ότι δεν είναι επιτυχημένη η γάμοι του, γι' αυτό μου το λένε. Σκέφτηκε ότι μήπω η γάμοι του δεν είναι επιτυχημένη επειδή παντρεύτηκαν πολύ μικροί κι αυτοί και έκαναν κι αυτοί παιδιά πολύ μικροί. Και γενικότερα το κλίμα τη οικογένεια, καθώ είμαστε και μεγάλη οικογένεια, δεν είναι και το πιο ευτυχισμένο. Και θε κι εσύ να ακολουθήσει. Μπα και περάσει λίγο καλά. Από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν γιατί δεν θα μου αλλάξουν τη γνώμη. Εσύ τι συμβουλή μου δίνει τέσσερα ερωτηματικά. Μακάρι να το κάνει βίντεο με κεφαλαία, σε φιλό χιλάκια. Το κάνω βίντεο και δεν ξέρω αν θα σα αρέσει. Άκου να δει, είσαι μόνο μόλι 22 χρονών. Και ήμουν και εγώ 22 χρονών. Και μάλιστα γέννησα και παιδί στα 22. Το γιο μου το γέννησα 13 του Αυγούστου το 97, ενώ εγώ έγινα 22 χρονών 4 του Μάη του, του 97, το 97 γέννησα το γιο μου. Δηλαδή ήμουνα, ξέρω εγώ, 3 μήνες που είχα κλείσει 22 χρονών. Στην ηλικία σου είχα ήδη και το παιδί. Λοιπόν, όταν είσαι 22 χρονών, νομίζει ότι είσαι μεγάλη. Όταν είσαι 22 χρονών, νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Όταν είσαι 22 χρονών, νομίζει ότι είσαι όρημη. Αλλά δεν είσαι. Και εγώ προσωπικά στην ίδια ηλικία μαζί σου νόμιζα ότι μπορούσα τα πάντα. Νομίζω ότι ήμουν παντοδύναμη. Νομίζω ότι ήμουν πιο όρημη, πιο σοβαρή. Ήμουνα μικρομέγαλη. Και νόμιζα ότι είχα ζήσει τα πάντα και ήμουνα σίγουρη ότι για μένα το καλύτερο πράγμα ήταν να γίνω μητέρα στα 22 χρόνια και ότι αυτό θα μ' άφηνε να ζήσω τη ζωή μου και θα μου δίνει την ευτυχία κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Όμω είχα λάθο. Δεν ξέρω αν εσύ θεωρεί ότι εγώ είμαι ένα δυστυχισμένο άνθρωπο ή ότι έχω δυστυχισμένη οικογένεια στην παρούσα φάση επειδή με παρακολουθεί. Δεν ξέρω αν πιστεύει για μένα. επειδή και εγώ συμφωνώ με του συγγενεί σου ή μάλλον η γνώμη μου τη χάνει να είναι ίδια με αυτή το συγγενό σου, ότι είναι πολύ νωρί για να κάνει παιδί. Η γνώμη μου τη χάνει να είναι ίδια με αυτή του συντρόφου, ότι είναι πολύ νωρί για να κάνει παιδί. Μπορεί να με θεωρήσει και εμένα ότι είμαι μια αποτυχημένη μητέρα ή μια αποτυχημένη γυναίκα ή ότι έχω ένα αποτυχημένο γάμο. Ναι, είχα ο πρώτο μου γάμο, δεν ήταν επιτυχημένο. Και γιατί δεν ήταν επιτυχημένο, επειδή εγώ λύσαξα να επειδή εγώ λύσαξα να κάνω παιδιά νωρί και επειδή εγώ έβαλα τον εαυτό μου σε αυτή την πολύ δύσκολη διαδικασία, νομίζοντα ότι όλα είναι ένα περίπατο και ότι ήξερα τι δυσκολίε και ότι ήμουν πάρα πολύ δυνατή και θα μπορούσα να τι αντιμετωπίσω. Είμαι σίγουρη πω δεν έχει διαβάσει το βιβλίο μου Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά. Σου συστήνω οπωσδήποτε να το διαβάσει. Οπωσδήποτε. Το βιβλίο μου Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά. Από τι εκδόσει ψυχογειώ είναι ένα βιβλίο που μακάρι να σε βοηθήσει να προσγειωθεί στη ρεαλιστική πραγματικότητα, να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει μητρότητα και να καταλάβει ότι η μητρότητα δεν είναι αντικαταθλιπτικό, η μητρότητα δεν είναι παυσίπονο και δεν επιλύουμε τα ψυχολογικά μα προβλήματα με το να φέρνουμε νέου ανθρώπου στη ζωή σε μια ηλικία που εμεί οι ίδιοι είμαστε ακόμα στην εφηβεία. Ο ανθρώπινο εγκέφαλο συνεχίζει να εξελίσσεται και να μεγαλώνει μέχρι τα 24, 25, 26 χρόνια, ακόμη είσαι μικρή. Ακόμη δεν έχει αποκτήσει την πλήρη δυναμική αντίληψη και τι πλήρε εγκεφαλικέ ικανότητε που θα έχει όταν ενηλικιωθείς ψυχικά, που αυτό θα γίνει στα 26, 27, 28 χρόνια. Είσαι μικρή ακόμη. Έκαναν παλιότερα οι γυναίκε παιδιά σε τόσο νεαρή ηλικία, όμω ήταν άλλε εποχέ, ήταν άλλε συνθήκε και, και δεν έφερναν και τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι μελέτες της ψυχολογίας, οι σύγχρονες μελέτες, δείχνουν ότι όταν μια μητέρα είναι πάνω από 30 χρονών, έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι συνειδητή και καλή μητέρα. Όχι αν εσύ κάνει παιδί στα 22, στα 23, ότι δεν θα είσαι καλή μάνα, αλλά πιθανόν να είσαι καλή μάνα εις ζημιά του εαυτού σου και χάνοντας εσύ σημαντικό χρόνο νεανικής και ξέχνιας της ζωής που χρειάζεσαι για να μεγαλώσεις ψυχικά, να μεγαλώσει ψυχοκοινωνικά, ψυχοσυναισθηματικά και να μπορεί να χαίρεσε τη ζωή σου διαβίου. Η γνώμη μου είναι ότι είσαι πάρα πολύ μικρή ακόμη, ότι πιέζει και τον εαυτό σου, πιέζει και τον σύντροφο σου, γιατί μέσα στο μυαλό σου έχει μπερδέψει την στενοχώρια από το διαζύγιο του γονέου σου και από τη δύσκολη σχέση του γονέου σου με την το ευθύνη του να κάνει εσύ δικιά σου οικογένεια. Δεν θα σου λύσει το πρόβλημα το να κάνει εσύ δικιά σου οικογένεια. Αντιθέτω, θα σου το μεγαλώσει γιατί το να κάνει εσύ δικιά σου οικογένεια σημαίνει πάρα πολλέ ευθύνε. Το πιο βασικό από όλα όμω είναι ότι ο σύντροφο σου διαφωνεί. Και ο σύντροφο σου φαίνεται ότι έχει πιο όρημη σκέψη από σένα σε αυτό το θέμα. Παρόλο που το βλέπει μόνο στο οικονομικό και πρακτικά και συναισθηματικά και σχεσιακά όπως λες, καλύτερα να περιμένεις να γίνεις 25-26 χρονών και μετά. Η σχέση ξεκίνησε στη σχέση σου τα 16 σου και τώρα είσαι 22. Όλα αυτά τα κρίσιμα χρόνια της εφηβείας τα πέρασες μέσα σε σχέση, δεν τα πέρασες μόνη σου. Η σχέση σου μη κακό, μπορεί να μην πάει καλά. Εύχομαι να πάει καλά, μπορεί να μην πάει καλά η σχέση σου. Σκέφτηκε αύριο μεθαύριο να βρεθεί 23-24 ετών χωρισμένη με ένα παιδί στην αγκαλιά. Είναι συνταγή για αποτυχία ο τρόπο που σκέφτεσαι και λειτουργεί. Λε πω έχει κάνει ένα χρόνο ψυχοθεραπεία στο παρελθόν. Να κάνει κι άλλο. Να κάνει κι άλλο. Χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει τη στενοχώρια που σου έχει αφήσει η δύσκολη σχέση του γονεί σου, γιατί τώρα κινδυνεύει να πα να αναπληρώσει, υπεραναπληρώσει το πρόβλημα με το να φέρει ένα παιδί στη ζωή και να βάλει τον εαυτό σου και το παιδί σε δύσκολε ηθίκε. Παιδιά κάνουμε όταν είμαστε καλά για να μοιραστούμε με τα παιδιά μας το, την, την περίσια, ότι περισσεύει από το χρόνο μας, τα χρήματα μας, την ενέργεια μας και την ψυχική μας ισορροπία και παιδιά δεν κάνουμε για να γίνουμε καλά. Είναι λάθος λόγος να κάνεις παιδιά για να νιώθεις ευτυχισμένος. Παιδιά κάνεις επειδή είσαι ευτυχισμένος, επειδή έχεις ολοκληρώσει την ψυχοκοινωνική και ψυχοσυναισθηματική σου ανάπτυξη και σε μια, σε μια θέση που μπορείς να προσφέρεις σε εκείνα τα παιδιά. Δεν κάνουμε παιδιά για να νιώσουμε καλά. Δεν κάνουμε παιδιά για να πάρουμε ευτυχία από τα παιδιά. Κάνουμε παιδιά για να δώσουμε ευτυχία στα παιδιά. Σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να διαβάσει το βιβλίο μου: Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά. Και επειδή ό,τι γράφει και πώ γράφει, φαίνεται ότι είσαι ένα φιλότιμο παιδί και σε μια σοβαρή κοπέλα, σοβαρή ενώ με βάση την ηλικία σου. Εάν κάνει παιδί, είμαι σίγουρη πω θα φροντίσει το παιδί να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα, αλλά θα αδικηθεί εσύ. Και δεν είναι σωστό το μωρό να κάνει άλλο μωρό. Και στο λέει μια γυναίκα στα 45 της, η οποία έκανε το λάθος ως μωρό να κάνει άλλο μωρό. Και ε, αν ξαναγεννιόμουν από την αρχή, θα έκανα παιδιά από τα 30 και μετά. Και αυτό θα ήταν καλύτερο και για τα παιδιά, αλλά και για μένα. Αυτά έχω να σου πω, με πάρα πολύ αγάπη. Είμαι σίγουρη και ότι οι φίλοι στο κανάλι θα σου γράψουν και δικές τους ιστορίες ίσως, γιατί πολλοί από εμάς τους παλαιούς εδώ στο κανάλι έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Που ξεκινήσαμε νωρί να παίζουμε τις σπιτάκια και παντρευτήκαμε από τα 20 και από τα 21 και κάναμε παιδιά πολύ νωρί και μετά ταλαιπωρηθήκαμε και εμείς και τα παιδιά μεγαλώνοντα και δυο μαζί. Δεν σημαίνει πως επειδή τα βγάλαν κάποιοι παλιότερα πέρα ότι πρέπει και εσύ να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Σε παρακαλώ, κόρη μου, προστάτευσε τον εαυτό σου και τα μελλοντικά σου παιδιά. Ζήσε τη σχέση σου Ζήσε την ηλικία σου, απόλαυσε την ηλικία σου, πήγαινε ταξίδια με το φίλο σου, πηγαίνετε εκδρομέ, κάνετε πράγματα που να σα αρέσουν, χαρείτε ο ένα τον άλλο, χαρείτε τη ζωή και έχετε χρόνο μπροστά σα για να κάνετε παιδιά. Η γνώμη μου. Με όλη μου την αγάπη. Συγγνώμη που σε στενοχώρησα, αλλά ήθελε να δει δηλαδή, μήπω και μπορέσω να σε συμβουλέψω. Νομίζω ότι μπόρεσα. Τώρα να δούμε αν θα πιάσουν τόπο τα λόγια μου. Καλημέρα σε όλου. Φιλιά. Και Χριστό Ανέστη.